για τα τελευταία 27 χρόνια οι λίγοι που προσπαθούσαν να λύσουν την διαφορά επικοδομητικά έπρεπε να λειτουργούν μέσα σε ένα δηλητηριώδες και τοξικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο στο οποίο κυριαρχούσε ο εθνικισμός ένθεν και ένθεν των συνόρων. Και τελικά κάθε προσπάθεια έφτανε σε ένα τέλμα γιατί έπεφτε θύμα αυτής της λογικής και δεν υπήρχε πολιτική βούληση ούτως ώστε μέσω πατριωτισμού και σκληρής εργασίας να βρεθεί η λύση. Και αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Εμείς δεν είπαμε απλά λόγια. Εμείς δεν μείναμε προσιλωμένοι στην κολλησιεργία, αλλά λάβαμε δράση μέσα σε πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού με τους γείτονές μας. Και φτάσαμε σε μια συμφωνία που είναι ό,τι καλύτερο για τις χώρες μας, αλλά πιστεύω και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ευρώπης στο σύνολό της. Όταν εμείς αντιμετωπίσαμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση, και αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα, η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης, εγώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι λειτουργήσαμε πέρα από τα στερεότυπα της κοινής μας γνώμης. Εγώ ήμουνα ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Τουρκία τρεις φορές σε 6 μήνες. Η Ελλάδα επέμεινε σε λύσεις με την Τουρκία στο πλαίσιο της προστασίας του διεθνούς νόμου και από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τις τουρκικές αρχές αναπτύξαμε την δύσκολη αλλά απαραίτητη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία συνέβαλε στην ραγδαία μείωση των θανάτων στο Αιγαίο και του ελέγχου των ροών. Ταυτόχρονα φτάσαμε πολύ κοντά στο να επιλύσουμε το Κυπριακό και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς μια δίκαιη λύση επί τη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.